και από τα πολιτικά. Yeah. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα αλλάξουμε τελείως την ατζέντα της συζήτησης. Θα πάμε σε αυτά που μας κάνουν πιο ευτυχισμένους και δεν είναι κάτι διαφορετικό από τις τέχνες. Είτε είναι μουσική, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο είδος τέχνης. Μας κάνει να ξεχνιόμαστε, να χαμογελάμε, να ταξιδεύουμε. Και ποιος καλύτερος για να μας μιλήσει για την τέχνη από τον Λουδοβίκο των Αναγείων. Και έχουμε μεγάλη χαρά που τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλά. Με αφορμή βέβαια μία έκθεση. Με δύο λέξεις και ένα βλέμμα ο τίτλος της έκθεσης και πηγή έμπνευσης ο Ψαραντώνης. Πολύ σωστά τα λέτε. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτή την έκθεση. Καταρχήν με δύο λέξεις και ένα βλέμμα που είναι ο τίτλος της έκθεσης. Αυτό με έναν τρόπο θέλω να πω ότι μπορεί να τα λέμε τα πράγματα πολύ πυκνά ουσιαστικά, χωρίς να πλατιάζουμε. Είναι αρκετό. Ο Ψαραντώνης τώρα σαν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης, μια προσωπικότητα, μουσική προσωπικότητα που έχει φύγει στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται η παγκόσμια προσωπικότητα της μουσικής. Αρκεί να σας πω ότι ο Βαγγέλης Παθανασίου λέει το εξής, ο μεγάλος βρισκόμενος, ο δικό μας από το Παρίσι, ο Βαγγέλης Παθανασίου, λέει ότι ο Ψαραντώνης είναι ο μύθος του μέλλοντος. Και ότι όταν φύγει κάποτε από την Κρήτη, όταν φύγει κάποτε, λέει, θα γύρει η Κρήτη κάπως. Λέει χαμογελώντας. Είναι μια πίστη του αυτή. Το εκτιμά πάρα πολύ. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Εγώ λοιπόν παίρνοντας την μορφή του που υπενήσεται ένα μοντέλο που έχει εικαστικό ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κοιτάξει τον Ψαραντώνη, έχει κάτι διαφορετικό. Η κρομοστασιά του, τα γένια του, τα μαλλιά του κτλ. Όταν λοιπόν μου μπήκε η ιδέα, τον είχα παρομοιάσει με πολλά πρόσωπα που γνωρίζω και εκτιμώ από την αρχαιότητα. Από τον Όμηρο μέχρι ακόμα και ένα άστεγο. Αυτά τα άκρα δηλαδή έχει η έκθεση. Είναι περίπου 24 πορτρέτα του Ψαραντώνη με διαφορετικές μορφές. Δηλαδή, θα δεις τον Ντοστογεύση που θα σου θυμίζει Ψαραντώνη. Θα δεις τον. Εντυπωσιακό. Τον Κορνάρο που θα σου θυμίζει Ψαραντώνη. Θα δεις πολλά πρόσωπα τέλος πάντων. Τον έχω κάνει σαν Ποσειδώνα, τον έχω κάνει σαν. Αλλά τώρα θα μου πεις αυτό είναι. Εντάξει. Τι θέλει να πει αυτό. Ο καθένας εν δυνάμει είναι όλα αυτά τα πρόσωπα. Πιστεύω λοιπόν εγώ στη προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναδείξει ένα μέρος του εαυτού το οποίο είναι γόνιμο και ενδιαφέρον. Ο Ψαραντώνης είναι ένας μεγάλος μουσικός και παράλληλα ένα κοιμήλιο από τώρα που οφείλουμε να το αναδείξουμε όσο μπορούμε, να το προστατεύσουμε και να το τιμήσουμε. Αντιλαμβάνουμε πολλές διαφορετικές διαστάσεις σε αυτή την έκθεση και το κομμάτι της τιμής προς την προσωπικότητα που λέγεται Ψαραντώνης, τον καλλιτέχνη και όχι μόνο και στον άνθρωπο, Ψαραντώνη, αλλά και στα μήνυματα που θέλετε να περάσετε λοιπόν στον κόσμο που θα επισκεφτεί την έκθεση αυτή. Είναι λοιπόν το μήνυμα, όπως το αντιλαμβάνομαι από αυτά που είπατε, και το πώς εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας. Ναι. Πώς θα κοιτάξουμε τον καθρέφτη και ποια μορφή θα δώσουμε στο πρόσωπό μας. Έτσι ακριβώς. Και ο καθρέφτης πάντα μιλεί. Ο καθρέφτης πάντα μας κουβεντιάζει, αλλά εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε ή θέμε, αν θέμε. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Ο καθρέφτης. Και όταν σε κοιτάει, σου λέει: Εγώ δεν ξέρω από αλήθεια. Μην με πιστεύεσαι, γιατί το είδωλο που στέλνω πίσω δεν είναι αυτό που είσαι εσύ. Ο Νάρκησος επήγε από λάθος. Αν είχε κάποιον να του πει πως η ομορφιά δεν είναι εικόνα, ίσως μπορούσε να σωθεί. Μη στέκεσαι απέναντί με αυτά που δεν γνωρίζει να ρωτάς. Αληθινοί καθρέφτες είναι τα μάτια εκείνου που αγαπάς. Θα πει ότι ο καθένας μας πρέπει να εμπιστευτεί τον άλλο. Η ομορφιά μας χρεώνει την ανακάλυψή της. Ναι. Καθημερινά. Όταν την ανακαλύψουμε που το οφείλουμε να το κάνουμε, πρέπει να τη διηγηθούμε, να την εξομολογηθούμε. Έτσι πολλαπλασιάζεται η ομορφιά στον κόσμο και έτσι μειώνεται η ασχήμια. Όταν σταματήσεις να συγκινήσεις, να εκπλήσεις από το ωραίο, αλλά και από το άσχημο, τότε έχεις τελειώσει. Κατά τη γνώμη μου, έχεις τελειώσει. Έχει πάρει η ομορφιά και μια παρεξηγημένη. Αν θέλετε, μορφή. Παλαιότερα, ίσως τα λέγαμε μορφιά να εννοούσαμε κάτι πιο άγνο. Σήμερα, μήπως η ομορφιά δημιουργεί και πολλές απαιτήσεις και πολλές απαιτήσεις στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια. Αν θέλετε. Ποια ομορφιά όμως, έτσι. Ποια ομορφιά. Ποια ομορφιά. Το θέμα και είναι ποια ομορφιά. Ο καθρέφτης το είπε προηγουμένως και λέει: Δεν σου λέω αλήθεια εγώ. Δεν είναι αυτό που βλέπεις τον καθρέφτη ο εαυτός σου. Πρώτα, το δεξί σου χέρι φαίνεται αριστερό. Τόση διαφορά έχει, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ουσιώδες είναι ότι η ομορφιά ξεκινάει από το μέσα. Και βγαίνει προς τα έξω. Αν είσαι χαρούμενος, θα βγει στο πρόσωπό σου. Αν δεν είσαι, δεν βγαίνει. Τώρα η νιώτη είναι ένα χάρισμα της ζωής του καθενός. Στη νιώτη μέσα έχεις την ομορφιά στο εύκολο. Αλλά δεν πρέπει να σκέφτεσαι αυτό. Η ομορφιά πρέπει να έρθει από μέσα
να σε κάνει να είσαι στο επίπεδο της γοητείας. Το ανώτερο επίπεδο ομορφιάς είναι η γοητεία. Εκεί που δεν μπορεί να την πειράξει ο χρόνος. Έχεις δει πολλές φορές μια γυναίκα ή ένα γέροντα άνθρωπο που σκουβιδιάζει και κλέψει από τα χείλια του. Δεν σκέφτεσαι ότι έχει ρητίδες, δεν σκέφτεσαι ότι δεν έχει μαλλιά, δεν σκέφτεσαι τίποτε. Απλώς παρακολουθείς μια ομορφιά που διαχέεται από τη διοίκησή του, ας πούμε. Έτσι. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά και να μην την παρεξηγούμε, να μην την μπερδεύουμε. Λοιπόν, ναι, ναι, νιώθει ότι έχει τα δικαιώματα να πιστεύει ότι αυτή έχει το, ναι. Είναι η παντοκράτηρα δηλαδή, του ωραίου, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί επιλέξατε αυτή τη φορά μια σιωπηλή μορφή τέχνης? Γιατί έχουμε συνηθίσει τον Λουδοβίκο την Αναγία να εκφράζεται μέσα από τους στίχους, μέσα από τη μουσική, κάτι το οποίο ακούμε. Δεν ξέρω τώρα τελικά αν είναι σιωπηλή τέχνη, διότι όταν δεις ένα πίνακα σου κουβιδιάζει, έστω και χαμηλόφωνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται. Η ζωγραφική είναι μια σιωπηλή τέχνη. Το μολύβι είναι ένα εργαλείο της. Δεν είναι μια πένα. Το μολύβι είναι μια σιωπηλή τέχνη του σχεδίου. Είναι ηχηρά τα μηνύματα? Όχι, δεν το έλεγα. Το έλεγα έτσι. Το μήνυμα ήταν ένα, ας πούμε. Ψαντώσει μια μορφή και θέλω να περνατώ μέσα από πολλά πρόσωπα. Και το διηγούμε και στους άλλους. Αυτό είναι. Τώρα, το ότι θα αρχίσω να ζωγραφίζω περισσότερο. Γιατί παίρνω σοβαρά πλέον τη στάση της ζωγραφικής. Δεν το κάνω δηλαδή για να δείξω ότι κάνω κάτι. Βάζω σοβαρά τον εαυτό μου απέναντι σε αυτό το χάρισμα, να το πω έτσι, για να δω πώς μπορώ να το φτάσω. Μια και η μουσική πλέον, το κύκλο που τον έχω κάνει, δηλαδή στην ουσία αυτό που είχα να πω το έχω πει. Λέω και κάνω πράγματα και συναυλίες και τα λοιπά, αλλά σίγουρα. Το στίγμα που το έχω δώσει όμως ζωγραφικά, που είναι ένα άλλο είδος ζωγραφικής. Το λέω σχηματικά μάλιστα ότι η ζωγραφική είναι η μουσική των αυτιών. Και η μουσική είναι. Η μουσική είναι η ζωγραφική των αυτιών. Και το άλλο. Και η μουσική. Όχι, ψέματα. Η ζωγραφική είναι η μουσική των ματιών. Ναι. Και η μουσική η ζωγραφική των αυτιών. Το βρήκαμε, το καταφέραμε, δεν ξέρω. Πάντως ναι. Αυτό. Δηλαδή η ίδια τέχνη είναι. Απλώς γίνεται ανάγνωση από διαφορετικά αισθητήρια. Τα μάτια και τα αυτιά. Γιατί και στο ένα και στο άλλο υπάρχουν οι τόνοι, η ζωγραφική τόνη, η μουσική τόνη. Υπάρχει ο ρυθμός, υπάρχει το χρώμα. Δεν λες καμιά φορά ωραίο χρώμα φωνής. Ναι, βέβαια. Τι χρώμα, η φωνή, κόκκινο, κίτρινο, δεν είναι. Μπερδεύονται οι δύο τέχνες. Μπαίνουν μέσα, διότι ξέρει ο βαθύς μας εαυτός ξέρει ότι αυτά είναι ένα πράγμα όλα αυτά. Ένα πράγμα είναι. Ο χώρος της τέχνης είναι ένα πράγμα. Διηγείται με τον ίδιο τρόπο, με πολλούς τρόπους το ίδιο πράγμα. Να κάνεις καλύτερο τον άνθρωπο, αυτό είναι στην ουσία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί του Ψαραντώνη του αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε. Το ήξερε όταν το προετοιμάζατε, το είχατε πει? Όχι, έκανα την ιδέα πρώτα, έκανα κάτι σχέδια από την αρχή. Ναι. Του είπα την ιδέα και ενθουσιάστηκε. Ναι. Μου λέει τρελό είσαι, αλλά ωραίο τρελό. Εν πάση περιπτώσει, αρχίσαμε σιγά-σιγά, κάναμε παρέα συνέχεια, τελευταίο καιρό, όπου καθόμαστε σχεδιάζει. Τώρα που καθόμαστε, δηλαδή, αν μου δέσει τα μάτια, μπορώ να σου κάνω ένα σχέδιο εδώ που να είναι του Ψαραντώνη. Κάθε σπιθαμή του προσώπου του. Έτσι. Όχι σπιθαμή, κάθε λεπτομέρεια. Διότι δούλεψα πάρα πολύ πάνω σε αυτό εδώ και 6 μήνες. Δουλεύω κάθε μέρα τα σχέδιά του. Δηλαδή από αυτά που παρουσιάζω, διπλάσια ίσως έχω πετάξει, έχω στην άκρη για να καταλήξω σε αυτά. Σας είπε κάτι συγκεκριμένο όταν ήρθε στα εγγένεια της έκθεσης? Τι σας σχολίασε? Τα δε έτσι όλα μαζεμένα πλέον. Ψαραντώνη Σχέδης πάντα εκφράζεται με το χιούμορ. Κυρίως λαμβάνει από αυτόν τον τρόπο της διάθεσής του. Αυτό είναι ένα σύν, ένα πλήν. Λοιπόν, ήταν πολύ χαρούμενος και μου λέει: δεν είναι αυτά ωραία, εγώ είμαι όμορφος. Γι' αυτό βγαίνουν. Και το λέγει στους άλλους, κατάλαβες αυτά τα παιδιά. Το άρεσε πάρα πολύ. Το θεωρεί τιμή του, δηλαδή, αυτός, όπως ότι κάποιος ασχολήθηκε μαζί του με έναν τρόπο διαφορετικό. Γιατί όλοι έχουν να πούνε κάτι για τον Ψαραντώνη, αλλά ένας τρόπος εικαστικός νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Μέχρι τις 31 Μαρτίου στη Δικελέα Βιβλιοθήκη. Και το άλλο που κάναμε τώρα, το σχέθηκα και τον Ιστένο δηλαδή, μια και κάνω τη ζωγραφή και παίζω και μουσική. Κάθε απόγευμα, γιατί έχει ώρες βιβλιοπωλείου. Τώρα, ας πούμε, θα φύγω από εδώ από 7 η ώρα εκεί πέρα και θα παίξω μουσική μέσα στους πίνακες. Οι μελωδίες λοιπόν μαζί με τα σχέδια μέσα νομίζω ότι έχουν μια πολύ ωραία συνάντηση. Σίγουρα, θα είναι κάτι μαγικό. Ναι, και έρχονται κόσμο και κάθεται και παρακολουθεί, ας πούμε. Και ταξιδεύει κιόλας, θα έλεγα εγώ. Πείτε μας για τα Ιακύνθια, γιατί είναι κάτι το οποίο μας έχει λείψει τα τελευταία δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος. Και εμάς, δύο χρόνια, ναι, και εμάς. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα, δεν είχαμε χρήματα και ο χώρος έπρεπε να γίνει πάνω. Να βελτιωθεί ο χώρος, είχε κάποια προβλήματα ο χώρος, δηλαδή το θέατρο, ο ναός. Οπότε βρεθήκαν τα χρήματα αυτά και αρχίζουμε από φέτος. Και μάλιστα φέτος ξεκινάμε σε δύο εποχές. Το Μάιο θα κάνουμε στα Ανόγια μέσα, 10 και 11 ή 10 και 12, είναι Σάββατο Κυριακή, είναι η μέρα της μητέρας. Έχουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στη μάνα που γέννησε και στη μάνα που δεν γέννησε. Διότι μετά τον πόλεμο,
που σκοτώθηκαν ότι οι άντρες και τις κοπέλες ήμουν ανήπαντρες, αυτές μεγαλώσαν τον αδερφό τους τα παιδιά, ήταν οι μητέρες κανονικά δηλαδή. Η μητέρα μου πέθανε μένα πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Ναι. Στη γειτονιά μας ήταν 7. Αυτές οι 7 μανάδες είχαν κάνει 43 παιδιά. Τώρα δεν υπάρχουν φυσικά αυτά όλα. Θα κάνουμε λοιπόν μια γιορτή με βάση τις 7 μητέρες για όλο το χωριό. Με δέντρα των αναμνήσεων που θα είναι στο χωριό μέσα σε διάφορα σημεία της πλατείας, όπου θα κρεμούμε φωτογραφίες των απών των μητέρων, παρούσες ως φωτογραφίες. Θα βγάλουμε τα πριτσιά τους, τα υφαντά τους, γιατί όλες οι μητέρες της εποχής εκείνης ήταν υφάντρες, τις πατανίες, θα τις βγάλουμε στα μπαλκόνια όπως γινόταν παλαιότερα με τον Πατριάρχη. Δηλαδή θα γεμίσει το χωριό με μπαλκόνια, με τα έργα των γενικών που δεν υπάρχουν σήμερα. Και έτσι λοιπόν αυτή η παρούσα εικόνα των γενικών του χωριού, οι κόρες και οι γονείς θα φτιάξουν γλυκά και παρασκευάσματα διάφορα για τον κόσμο. Θα γίνουν μουσικές εκδηλώσεις φυσικά. Η Αρκιόνη Παπαδάκη, η μεγάλη συγγραφέα που έχουμε, θα έρθει να μιλήσει για την έννοια μάνα. Οι αδερφές του Γιουκλή, σπουδαίες κοπέλες μουσικές, θα τραγουδήσουν. Θα είναι θηλυκό το θέμα της το μουσικό. Έκθεση φωτογραφιών από την εποχή της κατοχής και προς τα δω. Τα τριαντάφυλλα από τα Παναβέλια που έχω πολλά θα τα κατεβάσουμε και μοιράζουμε στον κόσμο. Δηλαδή θα είναι μια γιορτή για τη μάνα. Μια ωραία γιορτή για τη μάνα, για τη γυναίκα, για τη γυναίκα ενδεχομένως που θέλει να γίνει μάνα. Είναι και αυτό ένα μάθημα. Γιατί κάθε μάνα. Ναι, γιατί γυναίκα. Γιατί είναι μια γυναίκα μέσα από τη μορφή της μάνας και κυρίως για τις μητέρες που δεν γεννήσανε, ας πούμε. Δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώσαν θέλει. Παιδιά όμως. Ναι, ναι. Ναι. Η δεύτερη φάση ποιο θα είναι στη Η δεύτερη φάση είναι στο Νιάκι εδώ πάνω. Ναι. Είναι αφιέρωμα σε ένα πολύ σπουδαίο άντρα. Περασμένο αιώνα από τα Νόγια, Μιχάλη Σταυρακάκη, ο οποίο έφυγε από τα Νόγια 11 χρονών για τη Σμύρνη το 1879. Τον πήρε ένα αστείο του εκεί, ξυπόλυτο, έφυγε από εδώ. Πήγε εκεί λοιπόν και δούλευε σε διάφορα σπίτια. Αρχικά του είπε ο θείος ότι τον πήγε σχολείο να μάθει γράμματα. Δεν τον πήγε σε σχολείο, το παιδί δούλευε μόνο, ήταν καλό χαρακτήρα. Το αγαπήσαν οι άνθρωποι και που δούλευε στι παραγγελίε που έκανε. Έμενε μερικά χρόνια εκεί. Και μετά στα 19 του χρόνια αποφάσισε να πάει στην Αμερική που ήταν πιο καλά τα πράγματα. Πήγε εκεί λοιπόν, έγινε ένας. Δούλευε σε ένα εστιατόριο όπως κάνουν όλοι που πηγαίνανε, αλλά είχε μάθει την τέχνη του να τηγανίζει μύδια. Στο εστιατόριο που έπαιξε, που πήγε λοιπόν, έκανε αυτό το πράγμα. Και αυτό άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο, έγινε πολύ μεγάλη ιστορία με το αυτό. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού τον έκανε αμέσως στον συνεταίρο. Το παιδί πάτησε λοιπόν στα πόδια του σαν. Με ένα βάρος, με ένα εκτόπισμα και σιγά σιγά ο κύριος τον αγαπήσε πολύ. Παρέδωσε το μαγαζί αυτό, άρχισε λοιπόν να ανεβαίνει η ζωή του. Παντρεύτηκε μια κυρία, την Λετίτσια, την κόρη της Πανεπιστημίου του και έτσι δούλευε σε όλη τη ζωή. Μέσα σε μνότητα. Είναι στην Αμερική όταν οι Γερμανοί χαλούν το χωριό τα Νόγια και κάποια στιγμή λοιπόν σκέφτεται να κάνει αυτό που δεν είχε αυτός. Λέει σε ένα σημείο πολύ συγκινητικό, γιατί έχει μια αυτοβιογραφία και λέει μέσα ότι μου ζητήθηκε να πω τη γνώμη μου, λέει, σε κάτι. Αλλά ο αγράμματος άνθρωπος δεν έχει το θάρρος. Καθαρός άνθρωπος λοιπόν και αποφασίζει να κάνει το γυμνάσιο στα Νόγια. Το 1954 εγκαινιάστηκε. Εξακτάξιο γυμνάσιο. Αυτός τελειώνει την βιογραφία του το 1953, δηλαδή ένα χρόνο πριν είναι η βιογραφία και δεν αναφέρει ότι χτίζει το γυμνάσιο στα Νόγια. Αυτό μας έστειλε τόσο ταπεινά. Και αυτό παραπέμπει στον Ρωτόκριτο, που λέει τη μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι το πρεπό του αντρούς τα κάνει να διγάται, οι άλλοι να τα διαλαλούν και εκείνος να τα αρνάται. Αυτός ο άντρας λοιπόν είναι το κεντρικό πρόσωπο στην δηλώση των Εκηθείων τον Ιούλιο, 26-27-28, και όλο αυτό περιβάλλεται από εκδηλώσεις διάφορες. Υπάρχει ένας ηθοποιός πολύ σπουδαίος εδώ στην Κρήτη, ο Σφατιανάκης Μιχάλης, το όνομά του να το πω τώρα, ο οποίος είναι εξαιρετική προσωπικότητα σε μονολόγους. Ο οποίος θα διηγηθεί μέσα από το αυτοβιογραφικό του σημείωμα, θα διηγηθεί σαν σταυρακάκι στη ζωή του, ας πούμε. Και φυσικά το κλείσιμο της βραδιάς θα είναι όπου γέροντας πια, γιατί δεν έκανε παιδιά, αυτή η κυρία που τον προσέχει, του φέρνει μια λιλογραφία. Αυτό συνεχίζει και του λέει: έχετε ένα γράμμα από τα Νόγια από ένα κορίτσι, μια μαθήτρια. Σκίζεται το γράμμα πάνω στη σκηνή, ανοίγει το γράμμα. Και η κοπέρα διαβάζει αυτά που θέλουμε να το πούμε, αυτό το ευχαριστώ με τον τρόπο που θα το πει ένα παιδί, ας πούμε. Μάλιστα, έχουμε στο σχολείο το δικό μας
έγινε η ανακοίνωση. Πολλά παιδιά γράφουν τώρα γράμμα στον κύριο Μιχάλη Σταυρακάκη. Ωραίο. Και... πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι, και μετά θα πάρουμε απουσίες και παρουσίες. Στη σκηνή, όπω λέει η Κατερίνα Βρέτζο, ένα στέλεχος της Νέα Κηθείων, ότι θα λέει, λέγονται ονόματα και θα, από τη σκηνή απ' έξω θα λέει παρόν και παρούσα οι μαθητές, οι μεγάλοι πια. Ανυπομονούμε λοιπόν. Ανυπομονούμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα γίνουν ωραία πράγματα στα Νόγια για μία ακόμη φορά και στα Ιακύνθια και θα είμαστε εκεί για να τα απολαύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ.